Επτά κόμματα μπαίνουν στη Βουλή, σύμφωνα με την έρευνα τη k Research, η οποία πραγματοποιήθηκε το διάστημα 22 με 23 Μαου, δηλαδή αμέσω μετά τι εκλογέ. Η μέτρηση στον απόϊχο των εκλογών απαντά στο ότι πρέπει να γίνει στο χώρο τη κεντροαριστερά και δίνει μία πρώτη εκτίμηση για τι δεύτερε εκλογέ, οι οποίε αναμένεται να διεξαχθούν στι 25 Ιουνίου. Στην πρόθεση ψήφου για τι κάλπε του Ιουνίου, αποτυπώνεται 7 κομματική βουλή, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 38,1%, ο ΣΥΡΙΖΑ πέφτει στο 18%, ενώ το ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει στο 13,3%. Στη Βουλή βάση της έρευνας μπαίνουν πλεύση ελευθερίας και νίκη, σε αντίθεση με το μέρα 25 που μένει εκτός, ενώ η αδιευκρίνηστη ψήφος αγγίζει το 7,8%. Στην πρόθεση με αναγωγή επί των αναποφάσιστων, η Νέα Δημοκρατία ανεβαίνει στο 41,3%, εισπράττοντας μάλιστα 1,5% σε σχέση με τις εκλογές της Κυριακής, ο ΣΥΡΙΖΑ σε πτώση στο 19,5%, ενώ το ΠΑΣΟΚ ψαλιδίζει τη διαφορά των 8,62 μονάδων από το ΣΥΡΙΖΑ μόλι το 4,9%, ανεβαίνοντα το 14,4%. Η Βουλή είναι και πάλι επτακομματική καθώ περνούν το όριο του 3%, η πλεύση και η νίκη. Όσον αφορά την αξιωματική αντιπολίτευση, στι επόμενε εκλογέ οι πολίτε απάντησαν πω σε ποσοστό 52% ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να υποχωρήσει και άλλο και να αντικατασταθεί από το ΠΑΣΟΚ στη θέση τη αξιωματική αντιπολίτευση. Μετά τη συντριπτική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ στι εκλογέ, οι ψηφοφόροι πιστεύουν σε ποσοστό 46% πω θα πρέπει να ξεκινήσει άμεσα διαδικασίε διαδοχή του Αλέξη Τσίπρα και εκλογή νέου αρχηγού.